Θα συνομιλήσουμε. Έχουμε φιλοξενήσει βέβαια και στο παρελθόν την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Κυρία Σαβιολάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο, βέβαια, στη Γερμανία. Τα είχαμε ξαναπεί στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν εδώ στην Κρήτη σήμερα. Είχαμε αναφερθεί στην Πανκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης. Διοργανώνεται, σχεδιάζεται τρεις ξεχωριστές διαδικτυακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το δίμηνο Απρίλιο-Μάιο, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά, ναι. Να ξεκινήσουμε, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι. Αρχικά με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώνουμε στις 18 Τετάρτου μια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα της όψης της Επανάστασης του 21 στην Κρήτη. Με ομιλητή τον κύριο Ηλία Κολοβό, αναπληρωτή καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας του Ιστορικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου της Κρήτης, και τον Νίκο τον Ανδριώτη, οι οποίοι έχουν γράψει και ένα σύγγραμμα το οποίο εκδίδεται αυτό το μήνα με θέμα ακριβώς αυτό, την Επανάσταση του 21 στην Κρήτη. Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει τον Μάιο του 2021, στις 9 Μαΐου, για τον αγροτουρισμό. Θα γίνει σε συνεργασία με την Αγροξένεια και θα ενταχθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας της πόλης του Αμβούργου. Και η τρίτη εκδήλωση θα γίνει στις 30 Μαΐου με θέμα τη μάχη της Κρήτης, την συμπλήρωση 80 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης, με ομιλητές τον κύριο Πετράκη Εμμανουήλ από το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης και τον κύριο Μαμαλάκη Κωνσταντίνο, που είναι ο ιστορικός ερευνητής και σύμβουλο, ναι, του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει, οποιοδήποτε επιθυμεί, να παρακολουθήσει αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, okay, και αν ναι, με ποιο τρόπο? Οι εκδηλώσεις αυτές θα αναμεταδοθούν μέσω YouTube, θα είναι ζωντανές, θα γίνουν μέσω Zoom, αλλά με ζωντανή αναμετάδοση, και είναι επιθυμητό και θέλουμε να συμμετέχουν όσο περισσότερο γίνεται από όλο τον κόσμο. Αυτή τη δυνατότητα μας δίνει η τεχνολογία. Ακριβώς αυτή η δυνατότητα μας δίνει από τη μία τεχνολογία και από την άλλη, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, η πανδημία. Καθώς παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα, βρήκατε ως Πανκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης πεδίο δράσης, κινητοποίησης και πρωτοβουλίας. Και αξίζεται πολλά συγχαρητήρια. Κομμάτι σε αυτό το σημείο ότι η Πανκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης πέρσι, ήδη από το Μάιο, πολύ σύντομα βρήκε αυτό το μοντέλο διοργάνωσης εκδηλώσεων, και είχαμε ήδη το 2023 διαδικτυακές εκδηλώσεις. Μία πάλι 30 Μαΐου για τη Μάχη της Κρήτης, αρχές Ιουνίου για την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και το Νοέμβριο για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Και βρίσκουμε έτσι τρόπο να ξεφύγουμε από τον κλειό της πανδημίας, αλλά να διαφυλάξουμε την υγεία μας, αλλά παράλληλα να μην ξεχνάμε τα επιτυχιακά μας γεγονότα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο βασικός στόχος της Πανκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης διαχρονικά ποιος είναι? Είναι η διατήρηση των ηθών και των εθήμων, η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η σύσφυξη των σχέσεων σαφώς των ομογενών στην Ευρώπη, αλλά και με την Κρήτη, με την πατρίδα μας. Επίκεντρό μας είναι η νεολαία, με στόχο τη συμβολή στην ανύψωση του πολιτισμικού επίπεδου. Μάλιστα. Να μας πείτε λίγο η βάση, η έδρα της Πανκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, πού βρίσκεται, και ο αριθμός των μελών. Είστε αρκετά δραστήριοι, η αλήθεια είναι. Καταγράφουμε και το ρεπορτάζ που αφορά τις δράσεις σας. Να είστε καλά. Η έδρα είναι στη Γερμανία. Η Ομοσπονδία έχει ιδρυθεί το 1974 αρχικά ως Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας και από το 2005 ως Πανκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η μέλη στην Ομοσπονδία είναι οι Κρητικοί Σύλλογοι της Γερμανίας, που είναι 11 στο σύνολο, συν το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Κρήτη. Ερχόμαστε σε επαφή και με τους άλλους συλλόγους που βρίσκονται στην Ευρώπη, όπως στη Δανία, στην Ελβετία, στην Αγγλία, με τους Κρήτες, με την ομάδα Κρητών της Ιταλίας, δεν υπάρχει εκεί οργανωμένο σύλλογος, με σκοπό να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τον ορίζοντά μας και να έχουμε καλύτερη συνεργασία.
Μάλιστα. Ακούτε? Βέβαια, βέβαια, σας ακούμε, εννοείται, εννοείται. Θέλω να πείτε λίγο πώς νιώθουν οι Κρήτες που βρίσκονται μακριά, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το νησί της Κρήτης, ειδικά σε μια περίοδο που ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθούν, να έρθουν στην πατρίδα, να βρεθούν με τους δικούς τους. Το συνέστημα ποιο είναι? Να σας πω και το προσωπικό μου συνέστημα, καθότι έχω να δω τους δικούς μου από το 2019 το καλοκαίρι που είχα κατέβει τελευταία φορά στην Κρήτη. Πραγματικά μας λείπει αφάνταστα η πατρίδα μας, μας λείπουν οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ το καλοκαίρι να κατέβω πάλι, να αγκαλιάσω τους δικούς μου, να μυρίσω το άνομα της πατρίδας μας. Και έτσι αισθάνονται και οι περισσότεροι που δεν είχαν την ευκαιρία να κατέβουν συχνά. Εκεί στο Αμβούργο, μιας και σας πετυχαίνουμε στο Αμβούργο της Γερμανίας, η διαχείριση της πανδημίας και ο αριθμός των κρουσμάτων κυμαίνεται? Δυστυχώς έχουμε αύξηση τις τελευταίες μέρες των κρουσμάτων. Σήμερα είχαμε 393 καινούρια κρούσματα στο Αμβούργο. Πραγματικά είναι πολύ αναδική η αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Είχαμε μια πολύ μικρή χαλάρωση των μέτρων από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αναμένεται τις επόμενες μέρες να ξαναγυρίσουμε πίσω σε πιο αυστηρό lockdown. Γιατί έχουμε το πρόβλημα και με τις μεταλλάξεις, δυστυχώς. Στο Αμβούργο γενικά γίνεται μια σοβαρή διαχείριση της πανδημίας, μπορώ να πω. Δηλαδή έγινε μια πολύ μικρή χαλάρωση. Και τώρα να βλέπουν να αντιδρούν γρήγορα στο ότι ακόμα και αυτή τη μικρή χαλάρωση μάλλον θα πρέπει να την αναιρέσουν. Η εμβολιαστική διαδικασία πώς κυλά? Ναι, έχει προχωρούσε. Έχουμε το πρόβλημα τώρα ότι όπως μάθατε βεβαίως και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca που αναφερόταν σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Εμείς οι γιατροί, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως έχει ανάψει το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί με το AstraZeneca. Δεν έχει πάρθει ακόμα εδώ η απόφαση. Αναμένεται και αύριο η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πάρθει. Αναμένεται ουσιαστικά ότι θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πίσω σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί γύρω στο 7% μάλλον του πληθυσμού. Δεν έχουμε τελειώσει με τον εμβολιασμό των ηλικιών των ηλικιωμένων άνω των 80. Ναι. Και από τις άλλες ομάδες, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στα ιατρία εννοώ, γιατί οι γιατροί των νοσοκομείων είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως, οι περισσότεροι. Αναμενόταν να εμβολιαστούν και οι δάσκαλοι και μετά να προχωρήσουμε στις ομάδες υψηλού κινδύνου. 7-8%, συγγνώμη σας διακόπτω, 7-8% ο αριθμός των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί στο Αμβούργο ή γενικότερα στην Γερμανία το ποσοστό αυτό? Και γενικότερα στη Γερμανία είναι αυτό το ποσοστό. Θα έλεγα ότι είναι μικρό το ποσοστό. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι σε 2 μήνες ξεκινά τυπικά η έναρξη της τουριστικής σεζόν σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Κρήτη. Ναι. Είναι μικρό το ποσοστό. Σας είπα, μόνο αυτή τη στιγμή καλούνται να εμβολιαστούν τα άτομα άνω των 80. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την ομάδα. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδοντίατροι. Και οι επόμενοι θα ήταν οι δάσκαλοι και μετά θα μπούμε στη διαδικασία ηλικίες 70 έως 80 και ασθενείς υψηλού κινδύνου. Για τον γενικό πληθυσμό αργούμε πάρα πολύ ακόμα, δυστυχώς. Μάλιστα. Κυρία Σαβιολάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε και μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο, λίγο πριν τις διαδικτυακές αυτές εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Επίσης, καλό σας βράδυ και τους θερμούς χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στο νησί και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.